Ο Κύριος στον διάλογό του με τον Νικόδημο, τον μαθητή του, λέει τα εξής. Αμήν αμήν λέγωση, ο είδαμεν λαλούμεν και ο εράκομεν μαρτυρούμεν και την μαρτυρία νημών ουλαμβάνεται. Δηλαδή δεν θεωρείται αξιόπιστη την δική μας μαρτυρία και δεν την δέχεστε. Άρα το ότι δεν δέχεστε την μαρτυρία την δική μου, του μαθητού λέει εδώ ο Κύριος, δεν έχει να κάνει με εμένα αλλά έχει να κάνει με εσάς. Πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, οι άνθρωποι ενώ βλέπουμε μπροστά μας πράγματα κάνουμε παντίους τρόπους να μην τα δούμε. Και άλλες φορές, ενώ δεν βλέπουμε τίποτα, προσπαθούμε να αποδείξουμε τα πράγματα και να τα διαστρέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η στρεψοδικία βασιλεύει σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο ζούμε, τον οποίο εμείς μόνοι μας καταντήσαμε τον κόσμο τούτων άθλιων. Δεν τον έκαμε ο Κύριος το πρωί, μιλώντας για τον Άγιο Μόδεστο, που εορτάσατε και εδώ είδα την εικόνα του. Κάποιος χριστιανός εξεμάνει που είπα ότι όλα τα ζώα είναι του Θεού και άρχισε να μου λέει κάτι δικές του θεωρίες, ότι οι σκύλοι και οι γάτες είναι του διαβόλου. Λέω, παιδί μου, διάβασε την Αγία Γραφή και πες μου πού λέει στην Αγία Γραφή ότι αυτά τα ζωάκια είναι του διαβόλου. Του λέω, ο Θεός λέει μόνος του έπλασε την γη και είπε ότι είναι καλή λία, καλά λία όλα τα δημιουργήματα. Έπλασε τα ζώα επίσης με τη δημιουργική του δύναμη. Είπε και γεννήθησαν, έτσι λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Και μου λέει, το έχω σκεφτεί εγώ και γελούσα. Διότι αφού το σκέφτηκες εσύ, δεν σημαίνει ότι είναι ολόσωστο. Του πάνω μου βρεις έναν Άγιο που κυνηγούσε τα ζώα ή λέει άσχημα πράγματα για τα ζώα, θα το δεχθώ, θα αρχίσω να το σκέπτομαι. Δεν μου βρήκε. Εγώ στο κήρυγμα τους είπα παραδείγματα. Τον Άγιο Μάμο, που ήταν παιδάκι μικρό και τον έχει η Εκκλησία πάνω στο λιοντάρι. Τον έδωσαν στο λιοντάρι για να φάει το παιδί επειδή ήταν χριστιανός και ο Άγιος, επειδή ήταν ήρεμη προσωπικότης εν Χριστώ, ανέβηκε παιδιά πάνω στο λιοντάρι και έκαμε βόλτες, όπως κάνετε εσείς με τα αυτοκινητάκια σας στο σπίτι. Το ίδιο ο Άγιος Γεράσιμος στο Ιορδανίτη. Ταΐζει το λιοντάρι, το οποίο λιοντάρι συνδέθηκε μαζί του όπως το σκυλί με τον άνθρωπο και αφού πέθανε ο Άγιος, το λιοντάρι μετά από ένα διάστημα πέθανε πάνω στον τάφο. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Άγιο Γεράσιμο και έτσι ο τάφος του Αγίου είχε γίνει απλησίαστος γιατί βλέπανε το λιοντάρι και όλοι εξαφανίζονταν. Επίσης ο Άγιος Παΐσιος έκαμε το χεράκι του έτσι, έριγνε γάλα και φόραζε το φίδι και είχε το φίδι και έπινε γάλα από το χέρι του Αγίου. Είχε και ένα βατράκι και άλλα ζωάκια. Γιατί το λέω αυτό, διότι ο άνθρωπος του Θεού βρίσκεται σε ηρεμία με την φύση, ενώ εμείς που είμαστε άνθρωποι γεμάτοι πάθη και αμαρτίες είμαστε συγκρουσιακοί προς την φύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η φύση δεν έχει την ευλογία του Θεού. Αντίθετα, εμείς μερικές φορές κάνουμε τα πάντα για να διώξουμε την ευλογία του Θεού από επάνω μας. «Ήτα επίγεια ύπον ημίν και ού πιστεύετε, πώς εάν ύπο ημίν τα επουράνια πιστεύσετε». Σας λέω για τα επίγεια, για αυτά που βλέπετε, τους λέει ο Κύριος ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, αυτά τα οποία μπορείτε και τα πιάνετε με τα χεράκια σας. Τα ψηλαφάτε, όπως πιάνω εγώ τώρα τον Παναγιώτη. Έτσι έχετε επικοινωνία και επαφή. Αυτά δεν τα καταλαβαίνετε που σας λέω. Πώς θα καταλάβετε, τους λέει ο Κύριος, αυτά τα οποία γίνονται στα επουράνια. Πώς θα καταλάβετε τα μυστήρια του Θεού. Και όμως πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν καταφέρει να καταλάβουν τα μυστήρια του Θεού. Γιατί έχουν καλή και αγαθή καρδιά και συνείδηση. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό να το προσέξουμε. Ο Κύριος δεν τοποθετείται εχθρευόμενος στην εμπειρία τους, αλλά τους λέει ότι εσείς ξεφεύγετε. Και τι κάνει στο παιδί η μάνα όταν ξεφεύγει? Του βάζει μία ποινή, μία τιμωρία. Το μισεί το παιδί η μάνα.
Παναγιώτη, το μισεί το παιδί και του βάζει τιμωρία ή το αγαπάει? Η τιμωρία είναι δύσκολη, δεν απαντάει ο Παναγιώτης. Το αγαπάει και θέλει Κωνσταντίνε και Αντώνη το καλό του. Γι' αυτό του βάζει αυτή τη μικρή τιμωρία. Όλοι στενοχωριόμαστε όταν μια τιμωρία μας βάζουν. Αν καταλαβαίναμε το παιδαγωγικό σκέλος και μέγεθος της αυτής της τιμωριούλας, θα καταλαβαίναμε ότι μας βοηθάει τελικά για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν μπροστά μου υπάρχει μια τεράστια λακκούβα και μου πει ο άλλος, αν προχωρήσεις ένα βήμα έπεσες στην λακκούβα, και δεν τον παρακούσω, φταίει ο άλλος που μου είπε για τη λακκούβα, μπροστά μου την έχω και θα πέσω, ή φταίει το ξερό μου το κεφάλι που πήγε κατευθείαν στη λακκούβα? Φυσικά φταίει το εγώ μου που δεν μπορεί να δεχθεί ότι κάποιος άλλος απ' έξω μπορεί να το δει καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε ήσυχη και πνευματικά τακτοποιημένη συνείδηση, θα ακούγαμε τους άλλους ανθρώπους. Θέλει βέβαια πολύ ταπείνωση για να δεχθείς αυτό που ο άλλος σου λέγει. Είναι και ο τρόπος καμία φορά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που εκ φύσεως είναι ταπεινοί. Σας το έχω ξαναπεί και θα το επαναλαμβάνω. Στον παράδεισο, στην κόλαση, δεν θα βρεθούν ταπεινοί άνθρωποι που έχουν το φρόνημά τους χαμηλά στην γη. Όταν με έκαμε μοναχό ο Μητροπολίτης στο μοναστήρι μας, εγώ δεν το θυμόμουν, το είδα στο DVD, γιατί εκείνη την ημέρα η συγκίνηση ήταν ιδιαίτερη. Ζωοδόχου πηγής και το μοναστήρι μας στον Πόρο, Σταυροπήγιο του 1710, από τον Άγιο Γρηγόριο, το 1810 είχε από τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, έχει ένα γράμμα πατριαρχικό. Και εκεί είπε μέσα στα άλλα δεσπότης ότι ο μοναχός πρέπει να γίνει χώμα. Τι καλό έχει το χώμα? Πρώτα-πρώτα όταν λερώσει τα παπούτσια του άλλου και τα ξεσκονίσει, εξαφανίστηκε. Όταν θες να το κάνεις λάσπη για να χτίσεις, γίνεται. Είναι εύκολα στο δηλαδή. Είναι δημιουργικό. Μπορεί να παράσει και να κάνει καλά πράγματα, έτσι θέλει, ταπεινά. Να πατήσουν δηλαδή όλοι επάνω σου. Αυτό ευχήθηκε ο επίσκοπος. Δεν είναι ο εγωισμός μου τόσο πολύς που δεν έχω καταφέρει τίποτα από αυτά που μου ευχήθηκε ο επίσκοπος, αλλά ο δρόμος παραμένει. Ο στόχος είναι αυτός. Για όλους μας ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Η Εκκλησία μας θέτει υψηλά τον τύχη. Αν πεις το παιδί, δεν πειράζει ρε παιδί μου, καλό είναι και το 12 που έφερες, το επόμενο εξάμηνο, τετράμηνο, τρίμηνο, τι δίνουν στα μικρά, νομίζω τρίμηνα, στα μεγάλα τετράμηνα, θα σου φέρει 10 και το τελευταίο θα πάρει 8. Διότι ο άνθρωπος την έχει την τεμπελιά στη ραστόνη της φύσεώς του. Ποιος θέλει να εργάζεται? Άμα μας φέρνουν το μισθό το πρωί τις ημέρες που πλειωνόμαστε στον καναπέ, όπως είμαστε ξαπλωμένοι την αρίδα μας, θα το προτιμούσαμε. Ίσως εσείς που κάνετε το νοικοκυριό δεν θα αντέχατε να κάθεστε τόσες ώρες. Το αντίθετο, σας παρακαλούν οι γιατροί, κάτσε βρε παιδί μου λίγο κάτω, ηρέμησε, και εσείς κάνετε το κόσμο τις δουλειές. Αυτό δείχνει την εργασιομανία που συνήθως έχουν οι γυναίκες και είναι πολύ καλό. Έτσι διαφεντεύουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους. Βλέπεις τη μάνα, την παλιά μάνα, σε αυτή την κατηγορία, ακόμη και η Ιωάννα που είναι νεότερη, σε αυτές τις κατηγορίες ανήκει και η κεφαλή που είναι νεότερες, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, της δοτικής μάνας που τα δίνει όλα. Αυτή τη μάνα τη βλέπεις και συγκινείσαι. Και ας μην της το δείχνεις. Της λες ευχαριστώ και ας μην της το πεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το σημαντικό της μάνας. Όχι τι θα πει τόσο, όσο τι θα δείξει. Ο Κύριος ελάχιστα είπε, πολλά έκανε. Και ελάχιστα καταγράφηκαν. Διότι δεν ενδιαφέρει τους Αγίους Αποστόλους και Ευαγγελιστές να δώσουν γραπτά κείμενα για να μείνουν στην ιστορία, αλλά έμειναν έτσι. Τους ενδιαφέρει να μεταφέρουν την ζώσα και δρόσα πραγματικότητα του Ιησού
Χριστού. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Και ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημίω εκ του ουρανού καταβάς ο Υιός του ανθρώπου όν εν του ουρανού. Κανείς λέει δεν κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, παρά μόνον ο Υιός του ανθρώπου που έγινε άνθρωπος, από Θεός που ήταν έγινε άνθρωπος. Αυτό μιλάει για τη, εδώ αυτό ο στίχος μιλάει για την ενανθρώπιση. Για το μυστήριο δηλαδή της σάρκωσης του Θείου Λόγου, της γέννησης του Χριστού. Η γέννηση του Χριστού έγινε απλά, ταπεινά, μέσα στην ευτέλεια, μέσα στην κένωση του τάφου, πήγα να πω. Είναι τάφος τελικά η φάτνη, το σπήλαιο, η ταλαιπωρία που υπέστη ο Ιησούς Χριστός. Θα μπορούσε να έρθει με άλλον τρόπο να δείξει τη δόξα του. Δεν το κάνει γιατί δεν θέλει να εκβιάσει κανέναν άνθρωπο ο Κύριος να τον πιστεύσει. Με το ζόρι δεν θα ήταν ελεύθερη η συγκατάθεση των ανθρώπων στο έργο του Ιησού Χριστού, στο έργο του κηρύγματος. Τότε αν γινότανε με το ζόρι τα πράγματα, δεν θα μπορούσε ο Κύριος να αφήσει τους ανθρώπους ελεύθερους, αφού θα τους είχε εξαναγκάσει να τον πιστέψουν, αν είχε έρθει με όλη του τη δύναμη και με όλη του τη δόξα. Αντίθετα, ήρθε τεταπεινωμένα, ήρθε χωρίς ισχύ, χωρίς δύναμη, ήρθε σαν τελευταίος των ανθρώπων, σε αντίξωες συνθήκες, σε συνθήκες τέτοιες που ακόμη και οι παλαιότερες που γεννήσατε, στα σπίτια σας γεννούσατε, όχι σε καταλήμματα από εδώ και από εκεί ταλαιπωρούμενες. Κι όμως η Θεοτόκος, παιδιά μου αγαπημένα, αδελφοί μου χριστιανοί, γέννησε έτσι σε ένα στάβλο, στην ανέχεια, στη βρωμιά. Κι όμως αυτός που γέννησε δεν ήτανε παιδιά απλό παιδί, το θείο βρέφος, ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο σαρκωμένος Θείος Λόγος, αυτός που αποφάσισε να έρθει στη γη, να ενανθρωπίσει. Δεν τον πιέζει ο Πατέρας, ούτε το Άγιο Πνεύμα αποφασίζει. Όλα από την αρχή της δημιουργίας μέχρι το τέλος του κόσμου, σε αυτά που μπορούμε να ερευνήσουμε και να δούμε στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί ο Θεός προϋπάρχει πάντων και του χρόνου και του χώρου, όλα γίνονται, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, από τον Πατέρα. Ξεκινάνε όλα από τον Πατέρα, μέσω του Υιού, Διού εν Αγίω Πνεύματι. Από τον Πατέρα, μέσω του Υιού, έτσι όπως θέλει, θα λέγαμε απλά, το Άγιο Πνεύμα. Όλα στην δημιουργία, όλα στην αναδημιουργία. Γιατί τι έκανε ο Ιησούς Χριστός αφού έγινε άνθρωπος? Η δημιουργία είχε αυτές τις προδιαγραφές. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο τελευταίες τεχνολογίες. Μετά από 2 χρόνια πρέπει να κάνει την αναβάθμισή του. Αν παραμείνει, μετά από 2 θα κάνει την αναβάθμισή του. Κάποια στιγμή θα παλαιώσει και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτή την αντικατάσταση έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ο Αδάμ εξέπεσε. Έφυγε δηλαδή από την αγκαλιά του Θεού και μπήκε στην ατραπό των δρόμων, τον ευόλιστο της αμαρτίας, τον πήρε η κατρακύλα της αμαρτίας. Ο Θεός ηθέλησε να στείλει τον Υιόν του να σαρκωθεί για να επανακάμψει ο Αδάμ. Ο Χριστός μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς μας είναι ο νέος Αδάμ, ο αναδημιουργημένος και τελευταίος Αδάμ. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αναδημιουργείται, δηλαδή ξανακαινουργώνεται η ανθρώπινη φύση, είναι το νέο αυτοκίνητο το οποίο παίρνουμε του κουτιού από την αντιπροσωπεία, έτσι όπως οι κατασκευαστές ηθέλησαν να βγει από την εταιρεία. Ο Θεός θέλησε έτσι, τέλειος να είναι ο άνθρωπος. Το πρωί διάβασα ένα στίχο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, το οποίο ξέχασα να φέρω μαζί μου το βιβλίο, που λέει ότι ο Θεός θέλησε να είναι ο άνθρωπος τέλειος. Γι' αυτό και τον έφτιαξε έτσι όπως τον έφτιαξε. Ο άνθρωπος ξέφυγε και έρχεται ο Ιησούς Χριστός
και του λέει ότι αυτή η τελειότης την οποία είχες κατασκευαστεί, Κωνσταντίνε, έλα μπροστά, κάτσε εδώ σε αυτή τη θέση, είχες κατασκευαστεί να γίνεις όταν σε δημιούργησα, θα γίνεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς είμεθα εικόνες του αληθινού και μόνου Θεού, αλλά ουσιαστικά εικόνες του Ιησού Χριστού. Ο Θεός είχε αποφασίσει, έτσι όπως λένε οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας, να γίνει άνθρωπος, είτε έπεφτε ο άνθρωπος στην αμαρτία είτε όχι. Το ότι έπεσε στην αμαρτία τον οδηγεί και στο Σταυρό. Αλλιώς μπορεί να ήταν αλλιώς η ιερά ιστορία. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν εμείς γιορτάζουμε την σάρκωση του Θείου Λόγου, δηλαδή τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε μαζί και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που ο Γαβρίλ εμφανίστηκε και της είπε τα μαντάτα από τον ουρανό, τα χαρμόσυνα αυτά μηνύματα. Γιορτάζουμε και την υπαπαντή του μικρού βρέφους, την μεγάλη αυτή δεσποτικοθεωμετρική εορτή. Γιορτάζουμε μαζί και τον Σταυρό, μαζί και την Ανάσταση. Γιατί ένας είναι ο Χριστός. Αυτά είναι γεγονότα, δεσποτικές εορτές που τις έχουμε εμείς, γεγονότα από τη δική του επίγεια παρουσία και ιστορία, αλλά όλα είναι δύο-τρεις όψεις, πολλαπλές όψεις του ιδίου νομίσματος, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες η Εκκλησία πάντα έχει κάτι το πιο όμορφο στα γράμματά της. Αυτά βέβαια που δεν τα ακούμε γιατί γίνονται λίγο νωρίς. Θα ακούσουμε τα πιο ωραία γράμματα που τα χάνουμε το Χριστουγέννων. Το Χριστουγεννάτε το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, ψάλλεται από τον Ισοδύον. Είναι αυτά που λέμε το πρωί το Χριστουγέννων. Δεύτε είδομε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ελάτε να δείτε. Όχι είχε γίνει κάτι κάποτε τότε. Τι ψάλλουμε στο κοντάκιο. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Τι γίνεται, η Παρθένος σήμερα μέσα στον λειτουργικό και ενιαίο χωροχρόνο της Εκκλησίας έρχεται και γεννά τον Χριστό. Αυτό λέει η Αγία μας Εκκλησία, αυτό ζουν οι Άγιοι μας και εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε. Έτσι αδελφοί μου θα κάνουμε Χριστούγεννα. Έτσι θα καταλάβουμε πόσο Θεός του ουρανού κατέβηκε και έγινε ένας από μας. Και καθώς Μωυσής λέει ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου. Άκουσε τώρα λέει εδώ ο ερμηνευτής, ο καθηγητής ο Τρεμπέλας, και μία άλλη άγνωστη ψυχοσωτήρια αλήθεια που θα σου αποκαλύψω. Όπως κάποτε ο Μωυσής στην έρημο κρέμασε ψηλά το χάλκινο φίδι για να σώζονται με αυτό οι Ισραηλίτες από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών, έτσι σύμφωνα με το μυστηριώδες σχέδιο του Θεού πρέπει να κρεμαστεί ψηλά πάνω στο σταυρό ο Υιός του ανθρώπου και να προλάβει έτσι το ομοίωμα της αμαρτίας, χωρίς όμως να έχει καμιά πραγματική σχέση με αυτήν. Κρεμάται επί ξύλου σήμερον πάλι, ο ενίδεση την γη κρεμάσας, ο αθώος και αναμάρτητος. Ουδεμία αμαρτία είχε, κανένας μόμος, καμία βρωμιά, κανένα επίγειο λάθος δεν υπάρχει εις τον Ιησού Χριστό, κι όμως για χάρη μας οδηγείται στον Σταυρό. Αλλά για να οδηγηθεί στον Σταυρό πρέπει να σταυρωθεί από μικράς ηλικίας. Εκτός της γεννήσεως αυτής έχει τον διωγμό του βασιλιά Ηρώδη. Ο ταλέπορος αυτός βασιλιάς που ήταν και επικίνδυνος γιατί σκότωνε πολύ εύκολα αποφάσισε να σκοτώσει τα παιδιά από 2 ετών και κάτω. Γιατί φοβήθηκε ότι ένα μικρό δίχρονο βρέφος θα του πάρει τον θρόνο. Τόση ανασφάλεια έχει εξουσία. Έτσι μας βάζει ο διάβολος όλους να φοβόμαστε τα πράγματα. Αντί να φοβόμαστε τη μαυρίλα και το κακό στο οποίο μας οδηγεί εκείνος, μας δείχνει φοβία ενώπιον της χριστιανικής ζωής και πορείας. Πολλές φορές ενώ ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, διαπράσουμε το αντίθετο, κάνουμε το λάθος.
αυτό το οποίο τελικά μας κατατρίχει και μας κατακυνηγά. Η κακία και η αμαρτία μας πάντα θα είναι ενώπιον μας, το λέει ο προφητάνας Δαβίδ. Η αμαρτία σου, βρε, θα βρίσκεται πάντα μπροστά σου, λέει στον εαυτό του, όχι στους άλλους. Προσέχουμε πάρα πολύ. Οι προσευχές της Εκκλησίας είναι προσωπικές και συνήθως είναι και σε πρώτο πληθυντικό, γιατί απευθύνεται από όλη την κοινότητα η προσευχή. Μερικές από αυτές που τις λέγει μόνος ο ιερεύς και εμείς ακούμε, είναι εκείνη την ώρα η φωνή μας γίνεται ο ιερεύς και παίρνει τα σημαντικά αιτήματά μας και τα προσάγει εις τον Θεό και τα προσφέρει και ζητά από εκείνον το έλεος του και την σωτηρία του ο κάθε άνθρωπος. Ο Θεός ανοίγει την αγκαλιά του πάντα για να μας δεχθεί, όπως την αγκαλιά της άνοιξε η Παναγία και τον περίκλεισε, τον έβαλε μέσα της. Τον ζέστανε η Παναγία, παιδιά μου. Τον ζέστανε τα μικρά ζωάκια, τον ζέστανε. Τα πρώτα που τον ζέστανε με τα χνότα τους από τις αναπνοές τους. Τα σπάργανα για τον Χριστό, που λέει ένα ωραίο κάλαντο αυτών των ημερών. Τα ξεχάσαμε και αυτά. Σε λίγο δεν ξέρω αν θα λέμε καθόλου. Όλα αυτά έχουν ωραίες παραδόσεις μέσα τους που ήταν χριστιανικές βαθύτατα. Διατηρούμε τις παραδόσεις αυτές όχι απλά επειδή μας τις παρέδωσαν, αλλά επειδή έχουν νόημα πνευματικό. Τα κάλαντα που λέμε και του Χριστού και του Αγίου Βασιλείου και των Θεοφανίων είναι ουσιαστικά απλοποίηση της εκκλησιαστικής ποιήσεως και παραδόσεως. Επειδή να μάθουμε όλους τους ύμνους είναι δύσκολο αν δεν έχουμε μουσική παιδεία και χαρτιά να τους λέμε, απλοποίησαν αυτά τα πράγματα. Μα ο Άγιος Βασίλειος δεν κρατάει εικόνα και χαρτί. Έτσι δεν έχουμε μάθει. Ο Άγιος ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, γι' αυτό και η εικόνα και χαρτί. Τότε έγραφαν σε πινάκια, δεν έγραφαν σε τετράδια. Γι' αυτό είναι όλα τακτοποιημένα. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έρχεται στην αρχοντιά του σπιτιού μας, το παιδάκι, και μας αναγγέλει ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν είναι ωραίο να κλείσουμε την πόρτα στα παιδιά. Άμα δεν έχουμε να δώσουμε χρήματα, ας τους δώσουμε καραμέλες και γλυκά. Καλύτερα να μην τους δίνετε χρήματα, μην κακομάθουν από νωρίς και γίνουν σαν και εμάς τους μεγαλύτερους. Τα χρήματα διαφύρουν. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, μας χρησιμοποιούν. Μας κάνουν έτσι, όλοι είμαστε αγχωμένοι και δεν κάνουμε τίποτα. Στον Άγιο Παντελεήμονα θα πάμε όλοι κάποια στιγμή. Εμείς στο Χρανί θα πάμε στο Δαξιάρχη και ο καθένας στον Άγιο του χωριού του. Θα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Άρα η ψυχική εφορία, η ψυχική ηρεμία και όλο αυτό θα γίνει όταν αγαπούμε τον Χριστό. Αυτό θέλει. Τα Χριστούγεννα αυτό περιμένει. Μπορεί να σας την έχω ξαναπεί την ιστορία, αλλά θα την πω για τα παιδιά. Παιδιά, ήταν μια κυρία η οποία έκανε πολύ προσευχούλα και είπε, Χριστέ μου, αφού είναι τα Χριστούγεννα και θα γεννηθείς, έλα και σε μένα, στο σπιτικό μου και κάθισε Παναγιώτη, Κωνσταντίνη και Αντώνη και καθάρισε όλο το σπίτι. Το έκαμε κούπα, όπως λέμε. Εσείς είστε όλες καλές νοικοκυρές και τα έχετε ωραία. Μην μπελώ το σπίτι, πολύ όμορφο. Αλλά έστρωσε αυτά που έπρεπε να στώσει στο τραπέζι, της έβαλε τα καλούδια της, τα γλυκά της και χτύπησε η πόρτα και ήρθε ένας ζητιάνος. Του έδωσε κάτι γρήγορα. Φύγε, του λέει, γιατί περιμένω τον Χριστό. Τον έδιωξε τον άνθρωπο. Έφυγε ο ζητιάνος, παιδιά. Πάει ο ζητιάνος. Μετά από λίγο έρχεται μια μάνα με ένα παιδί στην αγκαλιά και ζήτησε κάτι. Της λέει, παίρνε αργότερα, διότι βιάζομαι τώρα, έχω, περιμένω τον Χριστό. Και την τρίτη φορά ήρθε ένας γεροντάκος και αυτός με το πρόβλημά του. Και το βράδυ, αφού πέρασε όλη τη ημέρα έτσι, διώχνοντας τους ανθρώπους, ενώ περίμενε τον Χριστό,
με ένα παράπονο πριν προσευχηθεί, παιδιά, λέει: «Κύριε, γιατί δεν ήρθες σήμερα, γιατί δεν μου παρουσιάστηκες?» Και της λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, λέει: «Τι λες, Χριστιανή μου, δεν σου παρουσιάστηκα? Τρεις φορές ήρθα σήμερα στο πρόσωπο αυτών των τριών ανθρώπων και εσύ με έδιωξες. Διότι στην δική μας παράδοση ο Κύριος είναι ταπεινός και ενώνει τον εαυτό του. Δεν θα έρθει ξαφνικά μαγικά με το ζόρι αφιψηλού ο ίδιος. Στέλνει τους ανθρώπους. Εκεί θα φανεί. Εκεί δίνουμε εξετάσεις στην καθημερινότητά μας. Αν πιστεύουμε στα Χριστούγεννα, δεν φτάνει να καλοντηθούμε για να πάμε στην Εκκλησία. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας, τον οποίο προσκυνήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Εκεί είχε απαγορευτεί το θρησκεύειν, δηλαδή να πιστεύουν στο Θεό τους, το είχαν απαγορεύσει οι άρχοντές τους, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι άθεοι. Και ο Άγιος Λουκάς τους έλεγε: «Δεν χρειάζεται, μην αγχώνεστε, μην έχετε στενοχώρια γι' αυτό. Να, μπορείτε να κάνετε την καρδιά σας μοναστήρι. Μπορείτε να κάνετε την καρδιά σας, θα το επεκτείνουμε, φάτνη για τον Χριστό. Μπορείτε να γίνετε εσείς το ζωάκι εκείνο που οδήγησε την Παναγία και τον Ιωσήφ για να γλιτώσει το παιδί και να μείνει εις την ζωή». Καταλάβατε, είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό να γίνει. Να κάνουμε θυσιαστήριο την καρδιά μας. Να θυσιάσουμε λίγο χρόνο, λίγη ξεκούραση, λίγο από αυτά τα οποία είχαμε αποφασίσει. Βέβαια, να δώσουμε λίγο χρόνο στον παππού, στη γιαγιά, σε ένα μεγάλον άνθρωπο. Ξέρετε, μερικές φορές δεν χρειαζόμαστε υλικά αγαθά. Το πρωί πήγα μία επίσκεψη η οποία έγινε ουσιαστικά αρμένικη βίζιτα. Μια μισή ώρα με κράτησαν εκεί οι παππούδες αυτοί. Ήθελανε συζήτηση. Ήθελα και λίγο εγώ συζήτηση και κάτσαμε. Στο τέλος μου λέει ο παππούς, αυτός είναι πάνω από 90-95 ετών περίπου, μου λέει: «Ξέρετε τι θέλω? Να ξανάρθω». Και του λέω και εγώ: «Άμα ζούμε», λέω, «θα έρθουμε, παππού». Και μου λέει: «Εσείς θα ζείτε?» Εγώ δεν ξέρω αν θα ζω. Του λέω: «Και εσύ θα ζεις. Θα περιμένεις μέχρι το Αγιανιού να περάσουν οι ωραίες μέρες και δύσκολες για μας τους κληρικούς με πολύ φόρτο πνευματικό και μετά θα έρθονες εδώ και θα το βάλω στόχο, διότι τελικά δεν είναι τι χρειάζεται ο άλλος. Όλα τα είχαν οι άνθρωποι, νοικοκυρέα ήσαν. Θέλαν χρόνο, θέλαν επικοινωνία. Παιδιά, εγγόνια έχουν. Δεν έχουν χρόνο τα παιδιά. Τα οποία θα το καταλάβουν όταν γυράσουν και εκείνα και θα πούν: «Τι σφάλμα κάνουμε στον παππού και στη γιαγιά?» Δεν ξέρω, εγώ τώρα αρχίζω και γερνάω και νομίζω ότι μου λείπει ο παππούς και η γιαγιά. Δεν την πρόλαβα να τους χορτάσω. Και ήταν μεγάλο δώρο στην οικογένεια που τους είχαμε κοντά μας. Γενικώς καταλαβαίνουμε κάτι όταν το χάσουμε. Ενώ έχουμε θησαυρό δίπλα μας, τον θαύουμε στην γη. Δεν καταλαβαίνουμε όταν το έχουμε πόσο σημαντικό είναι. Αδελφοί μου, ο Χριστός, επειδή είναι ταπεινός, όπως σας είπα, έρχεται στο πρόσωπο των άλλων ανθρώπων. Μας το έχει πει ο ίδιος. Όταν του είπαν: «Γιατί δέχεσαι το μύρο από αυτήν την χαμερπή και ταπεινή και βρώμικη γυναίκα?» Τους λέει: «Αφήστε το, αυτή με ετοιμάζει για τον ενταφιασμό μου. Είναι σαν να προφητεύει ότι εγώ θα πεθάνω, όπως σας το έχω πει τρεις φορές». Και τους είπε ο Ιούδας, λέει, ο οποίος είχε το ταμείο και έκλεβε. Του λέει: «Ξέρεις, αυτό κάνει 300 νομίσματα, ήταν πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή. Ίσως ο μισθός ενός καλοπληρωμένου στρατιωτικού για όλο το έτος». Του λέει ο Κύριος: «Αφήστε την. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν. Εμέου πάντοτε έχετε. Τους πτωχούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Πάντα θα παρουσιάζομαι». Είναι σαν να τους λέει μέσα από το πρόσωπο των πτωχών ανθρώπων: «Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντα στην επίγεια παρουσία μου». Και τους εννοεί και λέει για το πάθος: «Αδελφοί μου, μην αφήσουμε αυτήν την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων να φύγει. Να καταλάβουμε Χριστούγεννα. Να μην μείνουμε μόνο στο ωραίο δέντρο, το οποίο παρεπιπτόντως είναι βυζαντινό έθιμο.
Στην Αγία Σοφία στόλιζαν δέντρο μέσα στο ναό. Έβαζαν το δέντρο το οποίο έκοβαν, το ξεκινούσαν την ημέρα των εισοδίων, το βάζαν και το τελείωναν την ημέρα της απόδοσης της εορτής, δηλαδή παραμονή του Αγίου Βασιλείου. Το στόλιζαν στο ναό και το έβαζαν επάνω κεριά και λοιπά. Έχω τον Αυτοκράτορος, ωραία πράγματα τότε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, άρα δεν είναι ξενικό τόσο το έθιμο, είναι και δικό μας, είναι βαθύτατα χριστιανικό και ελληνικό το δέντρο, όταν από κάτω έχει φάτνη. Αλλιώς δεν είναι. Είναι ένα δέντρο. Βάλαμε γυρλάντες και λαμπιόνι. Ξοδεύουμε ρεύμα, τίποτα άλλο. Αν δεν έχει τη φάτνη, δηλαδή τον Χριστό, αυτός είναι το σημαντικό. Δεν μας νοιάζει το δέντρο, αλλά μας νοιάζει η ουσία του πράγματος. Το ότι τα στολίζεται είναι όμορφα γιατί αλλάζει η διάθεση, αν έχει τέτοια. Εμένα το σπίτι μου δεν έχει δέντρο, κι όμως Χριστούγεννα κάνουμε εδώ. Στο Άγιο Θυσιαστήριο, στο οποίο θα λειτουργήσουμε, Χριστούγεννα κάνουμε όταν θα κοινωνήσουμε τον Χριστό ετοιμασμένοι. Αν όμως δεν συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, δεν θα κοινωνήσουμε τον Χριστό. Και θα καταλήξω έτσι με τον Άγιο που γιορτάζει αύριο και τον ευλαβούμε, γιατί ήταν ο Άγιος της Μητροπόλεως πριν τον Άγιο Νεκτάριο. Και ο Άγιος Διονύσης μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο είναι οι δικοί μας Άγιοι. Γιατί έφτασε τόσο ψηλά? Αυτός ήταν ένας ευγενής, από λαμπρή γενιά, πλούσιος, πλουσιόπεδο, και κατήντησε φτωχός, καλόγερος. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Γιατί είναι τόσο ψηλά? Δείτε την εικόνα του εκεί, συγχωρεί το φωνιά του αδελφού του. Να φιλίζετε τον Άγιο, όχι τον φωνιά, δεξιά να την προσκυνήσετε δηλαδή. Όπως τον βλέπετε, ο Άγιος κρατά τον σταυρό και του το δείχνει. Είναι σαν να του λέει ότι αφού ο Χριστός σταυρώθηκε, εσύ μπορεί να μου σκότωσες τον αδελφό μου, αλλά εγώ σε συγχωρώ. Την πρώτη φορά που του έδωσε τα ρούχα του και την βάρκα του, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, του Αγίου Διονυσίου, ήταν περιουσία η βάρκα και τα ρούχα, τότε δεν είχαν πολλές αλλαξίες, τα έδωσε. Δεν ήξερε ποιος είναι. Ήρθε η αστυνομία, χτύπησε την πόρτα του ηγουμένου της μονίστιας, της Αντιφωνήτριας. Υπάρχει στη Ζάκυνθο ακόμη το μοναστήρι που ήταν ηγούμενος. Από αρχιεπίσκοπος Αιγίνης παρετήθηκε και πήγε και έκανε τον καλόγερο, όπως ήταν μοναχός στην ζωή του. Δεν ήξερε ποιος είναι αυτός. Τον είδε καταματωμένο. Αυτά τα... του λέει, άλλαξε και φύγει. Ήρθαν οι αστυνομικοί και του είπαν, Άγιε ηγούμενε, έχουν σκοτώσει τον αδερφό σου και ψάχνουμε τον φωνιά. Ο Κωνσταντίνος χάθηκε. Το διαβάσαμε και στο δοξαστικό. Πάει ο Κωνσταντίνος, ο αδερφός του Αγίου Διονυσίου. Ο Άγιος φυσικά καρφώθηκε, το γράφει ο βιογράφος του. Φυσικά στενοχωρήθηκε. Φυσικά έκλαψε. Μετά από λίγες μέρες, όταν είχε φύγει η μανία να το βρουν, ο άνθρωπος αυτός που σκότωσε τον αδερφό του έμαθε ποιος του έδωσε ρούχα και ποιος του έδωσε τη βάρκα να διαφύγει από τις αρχές. Και θεώρησε χρέος του να πάει να ζητήσει συγγνώμη. Όταν εμφανίστηκε στον Άγιο, ο Άγιος που τον είχε συγχωρήσει δεν τον εκδικήθηκε καθόλου. Αντίθετα, προσευχήθηκαν μαζί να συγχωρήσει ο Θεός τον δολοφόνο του αδελφού του. Αυτό είναι αυθυπέρβαση, είναι πολύ υψηλά αυτή η κατάσταση πνευματική. Εκεί μας θέλει η Εκκλησία, υψηλά. Μόνον έτσι θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα. Όταν καταλάβουμε ότι αν δεν συγχωρήσουμε επί της γης, δεν θα μας συγχωρήσει ο Θεός τον ουρανό. Έτσι λέει στο Πάτερ ημών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι θα κάνουμε Χριστούγεννα. Συγχωρώντας τους άλλους. Η μεγαλύτερη εκδίκηση είναι να συγχωρείς. Διότι ο άλλος στενοχωριέται διπλά όταν τον έχει συγχωρήσει. Γιατί να αλλάξουμε δρόμους, δύο δρόμους έχει το χωριό. Αν αλλάξουμε και δρόμους, θα βρεθούμε στη θάλασσα. Άρα, δεν υπάρχει καμία αιτία για να μαλώνουμε. Οι συγχωριανοί μεταξύ μας, οι συγγενείς μεταξύ μας. Καμία μα καμία αιτία. Όλα λύνονται. Στο κάτω-κάτω, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έτσι θα εορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Έτσι θα μπει ο Χριστός μέσα μας. Έτσι θα κοινωνήσουμε με φόβο Θεού και με πολύ γνώση της αναξιότητός μας. Ξέρουμε ότι είμαστε ανάξιοι. Έτσι να αγγίσουμε τον Χριστό. Εύχομαι τούτο τα Χριστούγεννα. Αμήν.